Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μιλάμε με τον κύριο Πασχάλη Μητλιάγκα. Σήμερα με την επιστημονική του ιδιότητα ως κτηνίατρος θέλουμε να ρωτήσουμε την άποψή του για τα θέματα για τα ΜΙΚ. Καλησπέρα κύριε Μητλιάγκα. Καλησπέρα αγαπητέ Αντώνη και πολύ καλά κάνεις τη διευκρίνηση. Θέλω η συζήτηση που θα κάνουμε να είναι αποκλειστικά στο επιστημονικό μου πεδίο και αντικείμενο. Δεν έχει καμιά σχέση με το θέμα το ότι προϋπήρξε νομάρχης. Και επειδή έχω δουλέψει πάνω στα γουνοφόρα από το 1982 όταν έγινε το Περιφερειακό Κτηνιατρικό Εργαστήριο και αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τα γουνοφόρα ζώα, είναι αυτό το κτίριο που τώρα δεν λειτουργεί εδώ και 7-8 χρόνια αν δεν απατώμε, και θέλουν κάτι διαφορετικό να το κάνουν, διότι αυτό ανήκε και ανήκει, όπως είναι γνωστό, όλα τα περιφερειακά ιδρύματα αυτού του είδους, τα εργαστηριακά, ερευνητικά, ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας. Το κάνω αυτό σαν διευκρίνηση για να κατανοηθεί και για ποιο σκοπό γίνεται η επικοινωνία μας. Ναι, είναι επίκαιρο βέβαια αυτό που λέτε. Φαντάζομαι αναφέρεστε στο κτίριο που ζητήθηκε από τον κύριο Βορύδη να παραχωρηθεί στην περιφέρεια. Όχι, από την περιφέρεια ζητήθηκε να το παραχωρήσει ο κύριος Βορύδης. Ακριβώς, ναι. Και η περιφέρεια θέλει να το κάνει, νομίζω, γιατί δεν ξέρω για κάτι. Εκεί μέσα κοιτάξτε να δείτε. Υδρογονάδικο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ενήμερος. Εκεί μέσα υπάρχει ένας πανάκριβος εργαστηριακός εξοπλισμός για τη διάγνωση, την εργαστηριακή συμβολή του εργαστηρίου στη διάγνωση των νοσημάτων των ζώων για όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και για τη μελέτη των ζωοανθρωπονώσων. Και το λέω με ένταση αυτό το ζωοανθρωπονώσων, διότι η αναγκαιότητα αυτών των περιφερειακών κτηνιατρικών εργαστηρίων ξεκίνησε το 84-85, γιατί υπήρχαν μόνο 4-5 σε όλη την Ελλάδα, για την καταπολέμηση του μελιτέου πυρετού, που ξέρετε ότι ήταν μάστιγα εκείνη την εποχή και μεταδίδονταν είτε από τα γιδοπρόβατα είτε από τις αγελάδες στους κτηνοτρόφους, στον κοινό πληθυσμό και στους κτηνιάτρους βέβαια ή στους νοσοκόμους των κτηνιατρίων. Επομένως είναι ένα εργαστήριο που είναι έτοιμο αν ξαραχνιάσει, γιατί αραχνιασμένο είναι, να δουλέψει πολύ σημαντικά. Βέβαια με στελέχωση. Χωρίς στελέχωση και πανάκριβα εργαστήρια να υπάρχουν δεν δουλεύουν. Αξίζει πάντως, και στη συνέχεια θα αναζητήσουμε την τύχη του εξοπλισμού αυτού που υπάρχει. Και καλά κάνατε και το θέσατε. Πιστεύω θα υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει. Απλά γιατί η ευθύνη της ασφάλειας του κτηρίου ανατέθηκε στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κοζάνης από το 12 ή 13, αν δεν απατώμε. Έτσι, εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα όπως είναι γνωστό τότε. Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κοζάνης. Επομένως, θεωρώ τους συναδέλφους υπεύθυνους και μάλιστα ένα άτομο που δουλεύει ακόμα στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ο κ. Βαμβακάς, δούλεψε σε αυτό το εργαστήριο μια περίοδο. Ωραία. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή απάντηση του κυρίου Βορύδη στον Κρήτονα Αρσένη, το βουλευτή του ΜέΡΑ25 που έκανε τη σχετική ερώτηση, μάθαμε ότι γίνονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη απάντηση, και ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία των εκτροφείων, ο κύριος Υπουργός. Εσείς τώρα παρακολουθείτε πολύ στενά το θέμα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, κύριε Μητλιάγκα, πού βρισκόμαστε με τη διαχείριση του θέματος στην Ελλάδα και αν θεωρείτε ότι κάτι δεν πήγε καλά μέχρι τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα θέματα θέλω να τα αποθετούμε όταν υπάρχουν τελικές επιστημονικές απαντήσεις. Εγώ στέκουμαι σε ένα πράγμα. Το Σάββατο το βράδυ στη διαδικτυακή συνέντευξη
Να το θυμίσω που έγινε από τον Περιφερειάρχη, του συνεργάτη του, το Διευθυντή Κτηνιατρικής κλπ. Υπόθηκε ότι πάρθηκαν δείγματα από 9 φάρμες που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό με τα rapid test εργαζόμενοι ιδιοκτήτες. Δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι. Και αναμένονται τα αποτελέσματα τη Δευτέρα το βράδυ ή την Τρίτη το πρωί. Έτσι, ή την Τρίτη το πρωί, εντάξει, όταν λέμε πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Δεν είναι εκεί το θέμα το πρωί ή μεσημέρι. Τώρα έχουμε Τετάρτη βράδυ και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για αυτά που είπε και ο κύριος Βορύδης. Έτσι που πιστεύω ότι και δεν θέλω να κρίνω πολιτικά και τον κύριο Αρσένη και τον κύριο Βορύδη, θα ρω ήταν και από τη μια πλευρά κυρίως της ερώτησης, λίγο χωρίς ενημέρωση, και η απάντηση του Υπουργού περισσότερο καθησυχαστική και όχι τόσο πλήρως ενημερωτική. Διότι και αυτός δήλωσε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε αποτελέσματα. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο σε ό,τι διέρευσε στον τύπο και σε ό,τι είπε ο Υπουργός. Καλό είναι αυτό να μην αφήνεται να κυκλοφορεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λέω ότι φταίνουν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι έχουν βρεθεί θετικά δείγματα σε ζώα πλέον, που είχαν βρεθεί στους ανθρώπους με τα rapid test ότι είναι θετικοί, έτσι, ότι βρέθηκαν σε 4 φάρμες στην περιοχή του Βοΐου και 3 στην Καστοριά. Αυτό διάβασα σε ένα site και πάντα σύμφωνα με πληροφορίες. Άρα εγώ δεν στέκουμε σε αυτό αν είναι 4, 3 ή 1. Μέχρι στιγμής είναι η 1 που εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως έπρεπε. Λοιπόν, επομένως όσο εννοείται πιο σύντομα... Τι θα μάθει στο ζώο, στην συγκεκριμένη φάρμα με τα 2.500 συνολικά γουνοφόρα ζώα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή την περίοδο, για να μην γίνεται και σύγχυση και πανικός, γίνεται με φυσικό τρόπο το τέλος του ετήσιου κύκλου παραγωγής γουνοφόρων ζώων. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, να σας πω ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος, έτσι για να γίνει κατανοητό. Τον Οκτώβριο, που λίγο πολύ δείχνουν τα ζώα και γίνονται και κάποια τεστ στο αίμα για μια συγκεκριμένη νόσο, την αλούσια, που ενδημεί εδώ και δεκαετίες στα γουνοφόρα σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο, γίνεται ένα τεστ είτε με το ιόδιο, που δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, είτε με αποστολή δειγμάτων αίματος στο εξωτερικό, κυρίως στην Ολλανδία ή Πολωνία. Γιατί οι Δανείοι κάνουν ένα άλλο τεστ που έστω και να αν βρεθεί ως οργανωμένη χώρα και λοιπά, και αυτό είναι ανεξάρτητο με τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, έτσι, με τον κορονοϊό εννοώ δηλαδή, αυτή η φάρμα απομονώνεται αμέσως, θανατώνονται όλα τα ζώα, αποζημιώνεται ο παραγωγός από τους άλλους εκτροφείς οι οποίοι του προμηθεύουν υγιή ζώα, και για ένα χρόνο αυτή η μονάδα παραμένει κλειστή, γίνονται επαναληπτικές απολιμάνσεις κλπ. Και μετά μπαίνει καινούριο ζώο μέσα. Επομένως είναι ο ετήσιος κύκλος που γίνεται στις φάρμες γουνοφόρων ζώων. Έτσι, αυτό τον καιρό πιθανόν και στο 30 ή 40% να έχουν θανατωθεί ζώα για να πάρουν οι ιδιοκτήτες το δέρμα, το οποίο δεν το κάνουν οι ίδιοι πλέον. Έχουν γίνει 2 μεγάλα εργοτάξια στην Καστοριά, έτσι, από 2 αξιόλογους επιχειρηματίες με μεγάλες επενδύσεις. Τα ζώα θανατώνονται μόνο στις φάρμες και μεταφέρονται νεκρά στις δύο αυτές μονάδες
που αφαιρούν τα γουνοδέρματα με πολύ επιστημονικό τρόπο και τεχνικό και ακολουθούν τη διαδικασία επεξεργασίας ώστε να είναι έτοιμα σε κάποια φάση Μάλιστα. να πάνε στο Δημοπρατήριο της Κοπεχάγης που είναι το μεγαλύτερο, το περισσότερο κλπ. Επομένως, είναι μια φυσιολογική, αν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ο θάνατος φυσιολογική διαδικασία, έστω και αν μιλάμε για ζώα. Είναι αυτός ο κύκλος ζωής των γουνοφόρων ζώων. Γι' αυτό εκτρέφονται. Λέω, δεν έχει κανένα νόημα να εκτραφούν. Λοιπόν, αυτά τα κάνω ως διευκρίνηση για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί άλλο είναι οι θανατώσεις που γίνονται και άλλο είναι οι θανατώσεις που θα γίνουν επειδή θα βρεθούν ζώα θετικά στον κορονοϊό και έχουμε θανάτους από θετικά ζώα στον κορονοϊό. Κύριε Μητλιάγκα, αντίστοιχο πρόβλημα όπως όλοι γνωρίζουμε αντιμετώπισε η Δανία. Βλέπουμε ότι δεν είναι παρόμοια η διαχείριση που κάνουν οι δύο χώρες. Επίσης, μας ενεργοποίησε η κατάσταση και η διαχείριση της Δανίας. Ήμασταν πιο έτοιμοι ως χώρα αφού είδαμε πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση της Δανίας το πρόβλημα με τα ΜΙΝΚ. Κοιτάξτε, το θέμα της μόλυνσης το ΜΙΝΚ με κορονοϊό δεν είναι καινούριο του Νοεμβρίου. Η Δανία ασχολήθηκε συστηματικά από τις 4 Νοεμβρίου. Οπότε και ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό ΜΙΝΚ, θάνατοι βέβαια σε φάρμες, και διαπιστώθηκε κυρίως μεταλλαγμένο στέλεχος από το εθνικό, από το εργαστήριο, το Εθνικό Εργαστήριο Υιολογικών Νοσημάτων, από το κατεξοχήν αρμόδιο. Επομένως, οι Δανείοι δεν αποφάσισαν να θανατώσουν μαζικά τα γουνοφόρα επειδή έχουν κορονοϊό. Είναι επειδή φοβήθηκαν ότι αυτή η μετάλλαξη που όταν ο ιός πάει από τα γουνοφόρα στον άνθρωπο πιθανόν να επηρεάσει στην αποτελεσματικότητα ανταπόκρισης του εμβολίου στην παραγωγή αντισωμάτων. Αυτή ήταν η ουσία. Και αν δείτε και σήμερα υπάρχει μια εξέλιξη στη Δανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Γεωργίας ομολογώντας στο Κοινοβούλιο ότι ήταν βιαστικός και ατυχής ο χειρισμός. Εγώ επειδή ξέρω τη Δανία, εντάξει δεν δούλεψα στη Δανία προς Θεού, αυτό μόνο ο κύριος Λεοντίδης που είχατε πριν λίγες μέρες συνέντευξη μπορεί να το πει. Αυτές οι φάρμες, γιατί αν έχουμε εμείς 90-91 φάρμες και άλλες 3-4 διάσπαρτες εκτός Δυτικής Μακεδονίας, αυτές οι φάρμες στη Δανία είναι πάνω από χίλιες, 1100, 1150, τόσες. Άλλα τα μεγέθη. Έτσι. Άλλα τα μεγέθη και ως φάρμες, αλλά και ως αριθμός γουνοφόρων, που ξεπερνούν τα 16-17 εκατομμύρια γουνοφόρα, έτσι. Εμείς έχουμε 1 εκατομμύριο και, δεν ξέρω, 100.000. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και στο 1,5 εκατομμύριο πριν το 2014, όπου οι τιμές ήταν πολύ καλές στα γουνοδέρματα. Λοιπόν, κυρίως ήταν εντοπισμένα στο βορειοδυτικό τομέα της Δανίας, όπου, αν θέλετε, την επιστημονική μου γνώμη, που δεν είναι και τόσο έγκυρη όσο είναι του κυρίου Λεοντίδη, που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει για επιδημιολογικά θέματα και γνώστης της Δανίας ή τον ίδιο των Δανών, έπρεπε αυτή η περιοχή να μπει σε ισχυρή απομόνωση και να αποφασίσουν ό,τι είναι να αποφασίσουν. Αυτοί αποφάσισαν για όλη τη χώρα, γιατί οι εκτροφές έχουν σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, οι Δανείοι δεν έχουν μεγάλες εκτροφές. Είναι αυτό η ειδοποιώς διαφορά με τις δικές μας
φάρμες, δηλαδή παραγωγής γουνοδερμάτων με γουνοφόρα ζώα. Εμείς έχουμε και μεγάλες φάρμες των 15, 12, 10 χιλιάδων, 20 χιλιάδων μητέρων. Έτσι, αυτοί έχουν σπάνια τέτοιον αριθμό, ας πούμε, δυναμικότητας. Είναι συνήθως από 2-3 χιλιάδες έως 5-6-7 χιλιάδες, αυτό το θεωρούν πολύ μεγάλο. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι έχουν ποιοτικές φάρμες με υψηλό γενετικό δυναμικό, παράγουν καλά προϊόντα και κερδίζουν τιμές στα γουνοδέρματα στα εκθετήρια δημοπρατήρια του κόσμου, κατά κύριο λόγο βέβαια της Κοπεχάγης. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και αυτή είναι η εκτίμησή μου, η πολύ χαμηλή επιστημονική, επιτρέψτε μου έτσι τον αυτοπεριορισμό, με την έννοια του χειρισμού στη Δανία. Και άκουσα και την ίδια την Πρωθυπουργό της Δανίας να λέει πριν 3 μέρες ότι βιαστήκαμε. Έτσι. Εμείς είμαστε σε μια άλλη φάση. Δεν ξέρω αν ετοιμάστηκαν νωρίτερα ή όχι. Σας είπα και προχθές ότι εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι με τις εκτροφές, που ασχολήθηκα συστηματικά μετά το 9-10, έτσι, επαγγελματικά εννοώ, ως κτηνίατρος που ασχολήθηκα με τις παθήσεις των γουνοφόρων ζώων, και όμως επικοινωνώ καθημερινά με τόσους πολλούς φίλους και από την περιοχή του Βοΐου και την Καστοριά. Και ξέρω τις φάρμες τους, δηλαδή, και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες με τους οποίους έχω και φιλικές σχέσεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν ισχύουν αυτά ως πληροφορίες, ότι είναι κι άλλες φάρμες θετικές, και εννοώ στα ζώα, δηλαδή διαπιστώθηκαν εργαστηριακά θετικές φάρμες κλπ, καλό είναι αυτό να μην αφαιθεί να αιωρείται στην ατμόσφαιρα ως πληροφορία, γιατί δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και πανικού ή ανησυχίας, αν θέλετε, στους εκτροφείς. Καλό είναι τα αποτελέσματα, αν υπάρχουν, να βγουν αμέσως, να πούν, δεν λέω να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα, να ξέρουν ποια είναι, και να εφαρμοστεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο, καταρχήν περιχαράκωσης, αν θέλετε, της κάθε συγκεκριμένης φάρμας, και εάν εγώ θέλουν τη γνώμη μου, βέβαια, την επιστημονική, και αυτό δεν μπορεί να μου το στηρίξει το δικαίωμα κανένας, καλό είναι να γίνει και μια ζώνη αυστηρής υγειονομικής επιτήρησης. Η περιχαράκωση στις φάρμες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι άλλο πράγμα. Εκεί σημαίνει δεν μπαίνει αυστηρά κανένας. Ούτε αυτοκίνητο, ούτε κλπ. Αλλάζουν ρούχα, παπούτσια, άλλες φόρμες. Δεν μεταφέρουν τα ρούχα τους που εργάζονται στο σπίτι κλπ. Έχω συγκεκριμένη άποψη για αυτά τα θέματα. Αντίστοιχα με το πώς λειτουργούν οι κανόνες στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν και μάλιστα μπότες πλαστικές μιας χρήσης. Εγώ όταν ξεκίνησα μετά το 9 πιο συστηματικά να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, όταν πήγαινα πρώτη φορά στις φάρμες, έτσι, φορούσα αυτές τις πλαστικές μπότες μιας χρήσης, δηλαδή που είναι ευκολοφόρετες κλπ. Μετά όταν μάθαινα τα προβλήματα, πώς είναι το προφίλ της κάθε μονάδας, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, φορούσα τα χειρουργικά ποδανάρια, αυτό που βλέπουμε στους χειρουργούς να φοράνε στα πόδια τους όταν μπαίνουν στο χειρουργείο κάτω. Έτσι. Δηλαδή για λόγους ασφάλειας. Επομένως, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και να πάρθει μια απόφαση, μακάρι να έχει πάρθει, ότι τι πρέπει να γίνει και σε αυτά. Και ξέρετε ποιος είναι ο φόβος, επειδή διάβασα κάπου σε ένα site ότι βρέθηκαν με θετικά, αλλά ξέρετε δεν έχουμε θανάτους κλπ. Αυτό θέλει ακόμα σοβαρότερη εξέταση. Γιατί?
Γιατί καταρχήν μπορεί να μην ξεκίνησαν πρώτον ακόμα οι θάνατοι. Έτσι είναι μέσα στο ενδεχόμενο της κλινικής εξέλιξης της νόσου. Λοιπόν, μάλιστα. Και ένα δεύτερο, επειδή τώρα όπως σας είπα επιλέγονται τα νέα ζώα για να κρατηθούν για αναπαραγωγή που ξεκινάει η φάση προετοιμαστική από τον Οκτώβριο αλλά ουσιαστική από τον Γενάρη, εάν παραμείνουν τέτοια ζώα μέσα που κάποια είναι φορείς του νέου του κορονοϊού, υπάρχει ο κίνδυνος έτσι διαδοχικών αναζωπυρώσεων. Εκτός βέβαια εάν καθυστερεί η ανακοίνωση των κρουσμάτων, εάν γίνεται και κάποια ειδική εξέταση που δεν μπορώ να το γνωρίζω και μακάρι να γίνεται στο Ινστιτούτο Παστέρ ή άλλο ειδικό εργαστήριο υγειολογίας για το ενδεχόμενο της μετάλλαξης. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί στη Δανία είναι σοβαρή δουλειά αυτού του είδους. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πουγαρίδη, για να γίνει κατανοητό και για τον κόσμο. Γιατί τονίζουν αυτή τη στιγμή είναι ο πληθυσμός, οι συνάνθρωποι μας δηλαδή, έτσι, που βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, την κατάσταση με τα σχολεία που διαμορφώνεται μέσα από την εκπαίδευση, την διαδικτυακή εκπαίδευση δηλαδή. Και όμως να γίνει κατανοητό ότι εδώ υπάρχουν 90 επιχειρηματίες που έχουν διαθέσει πολύ σοβαρά κεφάλαια για την επένδυση και υπάρχουν εργαζόμενοι πίσω από αυτούς τους επιχειρηματίες. Ξέρετε, στην κορύφωση των εκτροφών είχαμε φτάσει να έχουμε 500 και 600 εργαζόμενους και κάποιον αριθμό 200-300 ατόμων εποχιακά εργαζομένων, γιατί είναι πρόσθετες εργασίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα σας ανέφερα μόνο τη Γαλατινή που είναι μια εστία, ας πούμε, από πολύ σοβαρές εκτροφές. Πάτε να ρωτήσετε εκεί και τους ιδιοκτήτες και τις οικογένειες που άτομα τους δουλεύουν εκεί. Ξέρετε, τη Γαλατινή την είχε πλήξει πολύ η ιστορία έτσι, με τη γουνοποιία, την ανεργία κλπ. Νέα παιδιά, εγώ θα έλεγα πάνω από 150 αυτή τη στιγμή και δεν είναι υπερβολή, δουλεύουν σε αυτές τις φάρμες. Επομένως υπάρχει και μια προέκταση οικονομικού αντικειμένου σοβαρού. Είχαμε φτάσει να έχουμε 40-50 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα το χρόνο. Στη χειρότερη περίπτωση κατέβηκε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ δεν παράγονται εύκολα, ναι, από κανένα κλάδο. Έτσι, αυτά να γίνουν κατανοητά από τον απλό πολίτη, εντάξει, που ίσως να ακούει κιόλας ότι, ξέρετε, ο ιός μεταλλάσσεται, άρα το εμβόλιο δεν θα πιάσει κλπ. Και πανικοβάλλεται. Επομένως, όλα τα πράγματα απαιτούν προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εγώ γι' αυτό δεν μελώ με βεβαιότητες αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπάρξουν επίσημα αποτελέσματα. Ωραία. Έτσι. Και να ξέρετε κάτι για να τελειώσω. Σε σχέση με την ιατρική και τις βιολογικές επιστήμες, ποτέ δεν υπάρχει το απόλυτο. Αν ακούσετε και ακούτε αυτές τις μέρες σοβαρούς γιατρούς, επιστήμονες, βιολόγους, γενετιστές, μιλάνε κατά κανόνα ως επιτοπλίστων κλπ. Κλπ. Γιατί στην ιατρική και στη βιολογία το ένα και ένα ποτέ δεν κάνει δύο. Μάλιστα. Έτσι, και θέλω να γίνω κατανοητός τι σημαίνει αυτό. Έτσι, διότι δεν υπάρχουν δηλαδή βεβαιότητες του 100%. Ακόμα και για το συγκεκριμένο κορονοϊό που, από τον οποίο δεινοπαθεί όλος ο κόσμος. Ωραία. Κλείνοντας, εγώ θέλω να καταρχάς να θυμίσω ότι είχε προφητικά προαναγγείλει ο καθηγητής ο Λεοντίδης όταν το ρώτησα στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα μας. Το ρώτησα τι πρέπει να γίνει, μου είπε να ελέγχονται περιοδικά οι εκτροφείς κτλ. Έτσι. Στο σημείο που είμαστε σήμερα, έχετε κάτι να πείτε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα,
πώς να διαχειριστούν εδώ οι τοπικοί εκτροφείς και τοπικά η κοινωνία την κατάσταση. Κοιτάξτε, καταρχήν χρειάζεται συστηματική και τακτική ενημέρωση από υπεύθυνα άτομα που έχουν υπεύθυνες θέσεις. Είτε αυτοί είναι οι κτηνίατροι της περιοχής μας ή των περιοχών μας μάλλον, έτσι, και δεν αμφισβητώ ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα, είτε κάποια πιο καταρτισμένα επιστημονικά στελέχη σχετική όμως με το αντικείμενο αυτής της συγκεκριμένης επιδημιολογικής κατάστασης, όπως είναι ο κύριος Λεοντίδης, δεν ξέρω δεύτερο στην Ελλάδα, παρότι γνωρίζω πολύ καλά τον τομέα των κτηνιάτρων και στις δύο κτηνιατρικές σχολές κλπ. Και νομίζω χρειάζεται και πιο συστηματική επιτήρηση. Και βέβαια το αυτονόητο, αυτό που είπε ο κύριος Λεοντίδης, κάθε 7 ή 10 μέρες ή αν το κρίνει το ΕΟΔΗ ο τοπικός με τις δυνατότητες που έχει με την περιφέρεια σε συνεργασία και πιθανόν κάθε 5 μέρες. Έτσι, λέω μια γνώμη, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι θέσφατο. Έτσι. Επομένως, χρειάζεται λίγο και ενθάρρυνση στους εκτροφείς. Και η ενθάρρυνση γίνεται με υπεύθυνη πληροφόρηση. Κύριε Μητσέγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το στοιχείο που μας κάνει όλους πιο υπεύθυνους, πιο προσεκτικούς, ώστε να έχουμε το δυνατόν ο λιγότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.